Την ώρα που ο Biden συναντιόταν στη Μαδρίτη στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ταγί Περντογάν, μετά την άρση του τουρκικού βέτο στην ένταξη Σουηδίας και Φινλανδίας, έφευγε το επίσημο αίτημα της Ελλάδος στις Ηνωμένες Πολιτείες για την απόκτηση μαχητικών αεροσκαφών F-35. Τρέχει τώρα η Αθήνα να προλάβει την κατά τα άλλα απομονωμένη Άγκυρα που ξαναμπαίνει δυναμικά στο παιχνίδι των εξοπλισμών. Και μπορεί ο Αμερικανός αξιωματούχος να υποστηρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν προσέφεραν τίποτε στην Άγκυρα για να άρει το βέτο, όμως άλλα είπε η Αμερικανίδα βοηθός υπουργός Αμήνης Σελέστ Ουόλαντερ, η οποία και δήλωσε δημοσίως ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν πλήρως τα σχέδια εξυγχρονισμού του στόλου των F-16 της Τουρκίας. Η Ελλάδα θα ζητήσει μια μοίρα 20 F-35 με ανοιχτή την απόκτηση επιπλέον 20 μελλοντικά. Μάλιστα, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να μεταβούν στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης Νίκος Παναγιωτόπουλος και η στρατιωτική ηγεσία προκειμένου να υποστηρίξουν το ελληνικό αίτημα.